το α στο ω, κάποιες λέξεις είναι που ξεχωρίζω. Ακούω, αναλύω, απευθύνομαι, αλληλεπιδρώ. Στην ένταση και στο ρυθμό των γεγονότων. Ακούμε, βλέπουμε, ζούμε, αντιδρούμε. Και αυτή τη βδομάδα, ίσως κάποιες λέξεις από αυτές ζωντανέψουν. Παρέα με καλεσμένους, συζητάμε, προβληματιζόμαστε, παρατηρούμε, χαμογελάμε. Με μία λέξη, ανάδειξέ το. Ανάδειξε το σήμερα η κυρία Λίκη Μητσάκου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με σπουδές στην ιατρική, με ειδίκευση στην αναισθησιολογία, την εντατική θεραπεία και την αντιμετώπιση του πόνου. Έχεις δουλέψει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως διευθύντρια σε αυτό τον τομέα και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, νομίζω και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ήσουνα. Ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Μίλησε μας λίγο έτσι για την πορεία σου. Η πορεία μου μακρόχρονη. Είμαι συνταξιούχος τώρα από την ιατρική βεβαίως. Πέρασα όλα τα στάδια. Ήταν μια ειδικότητα, ίσως είναι η ωραιότερη ειδικότητα της ιατρικής, αλλά ίσως και η πιο δύσκολη. Όπως είπες και πριν, ξεκίνησα από την Ελλάδα, πήγα Αμερική, ξαναγύρισα στην Ελλάδα γιατί πίστευα το να γυρίσω στην Ελλάδα. Έκανα μετεκπαίδευση στη συνέχεια για κάποια θέματα, κυρίως ξεκίνησα με την εντατική θεραπεία όταν θα άνοιγε η εντατική θεραπεία του Ευαγγελισμού, γιατί ήμουν στον Ευαγγελισμό εκείνη την εποχή. Και συνέχισε η πορεία. Μετά ήταν ο πόνος, άλλαξα νοσοκομεία διάφορα. Τώρα είμαι συνταξιούχος μετά από 37 χρόνια. Ασχολούμαι με άλλα πια. Ίδρυσες το σχετικό σύλλογο που θέτει τα πρότυπα της ειδικότητάς σου, καθώς έχεις υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αναισθησιολογίας. Θες να μας μιλήσεις λίγο και γι' αυτό. Ναι, από όταν. Τις σπουδές μου βασικά τις έκανα στην Αμερική. Τελείωσα στην Αμερική, γύρισα πίσω Ελλάδα. Και ως νέα και ενθουσιώδης και σε μια δύσκολη ειδικότητα, γιατί η αναισθησιολογία είναι μια δύσκολη ειδικότητα, ξεκίνησα και ενεπλάκιν με την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, είναι το επιστημονικό όργανο των αναισθησιολόγων. Φτιάξαμε εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα. Οπότε ήταν δεκαετία του 80 κάποια στιγμή, φτιάξαμε και το συνδικαλιστικό όργανο, το Σύλλογο Αναισθησιολόγων, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο τις συνθήκες, όχι μόνο της δικής μας εργασίας, αλλά κυρίως τις υπηρεσίες που έπαιρναν οι ασθενείς από εμάς και τις συνθήκες για τη βελτίωση, να το πούμε έτσι, της αντιμετώπισης των ασθενών. Χρόνια, πολλά χρόνια μέσα σε αυτό τον τομέα. Βέβαια, υπήρχε και έρευνα, υπήρχε δημοσιεύσεις, υπήρχαν το διδακτορικό βεβαίως που έγινε και αυτό. Πολλά πράγματα. Πολύ, ναι, ενεργός, πολύ. Ενεργός. Όμως, εκτός από αυτό, παντρεύεσαι με τον Θεοδόστο Γεωργίου και ασχολείσαι και με πολλά άλλα πράγματα. Είσαι στο εκτελεστικό συμβούλιο του ΓΚΑΕΚ. Θες να μας πεις γι' αυτό τι αντιπροσωπεύει, τι προωθεί. Είναι, στα αγγλικά είναι το Greek Association for Atlantic and European Cooperation. Ελληνικά όμως, που είναι γνωστή και στο χώρο,
είναι η Ελληνική Ένωση για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Αυτή είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε σε συνέχεια το 1991, με την έννοια πια τη συνέχεια. Η πατρική ή μητρική, αν την πούμε, οργάνωση που υπήρχε, είχε γίνει μετά την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Έχει σχέση με το ΝΑΤΟ, είχε σχέση με το ΝΑΤΟ και έχει ακόμα. Το 1991 οι παλιοί τέλος πάντων αποσύρθηκαν και δώσαμε ένα καινούριο όνομα στην οργάνωση, με την έννοια ότι βάλαμε και την Ευρώπη μέσα. Γιατί ναι, μεν η Βορειοατλαντική Συμμαχία, το ΝΑΤΟ, καλή είναι, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, οι Έλληνες. Η οργάνωση αυτή, όπως σου είπα, έχει σχέση με το ΝΑΤΟ και είναι η μη κυβερνητική οργάνωση ή ο σύλλογος πολιτών, εάν θες, στην κάθε χώρα, μία οργάνωση τέτοια σε κάθε χώρα, που εκπροσωπεί τους πολίτες στο ΝΑΤΟ, πέρα δηλαδή από τους αξιωματούχους, να το πούμε έτσι, ή τους στρατιωτικούς. Και ξεκινήσαμε το 1991 με αυτό. Από εκεί και πέρα το προχωρήσαμε, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην Ευρώπη, στους δεσμούς που υπάρχουν με τις χώρες πέρα από τον Ατλαντικό και ακόμα περισσότερο μπήκαμε σε τομέα εκπαίδευσης, σταδιακά. Μέσα από αυτή την οργάνωση, λοιπόν, ο αρχικός στόχος ήταν αφενός με να ενημερωθούν οι πολίτες της χώρας τι σημαίνει ΝΑΤΟ, τι προσφέρει το ΝΑΤΟ, τι υποχρεώσεις έχουμε και τι υποχρεώσεις έχει. Γιατί, όπως ξέρεις, είναι μια διεθνής οργάνωση η οποία δεν είναι αυτόνομη, αποτελείται από τις χώρες. Η Ελλάδα, λοιπόν, έπρεπε να έχει μια φωνή εκεί πέρα. Και αυτή τη φωνή μπορείς να την κάνεις μόνο μέσα από την ενημέρωση. Πρέπει να ξέρεις τι θα πεις και πού θα πεις. Για χρόνια, λοιπόν, κάναμε συνέδρια, σεμινάρια, πάνω σε αυτά, την εξωτερική πολιτική, το διεθνές γίγνεσθε σε σχέση με την Ελλάδα πάντα. Και προσπαθούσαμε και στο διεθνή χώρο, που συμμετείχαμε στα αντίστοιχα, να μεταφέρουμε τη φωνή της Ελλάδας. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν σημαντική αυτή η μεταφορά. Έκανε κάποια αλλαγή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολίτες είμαστε, δεν είναι μόνο κυβερνήσεις. Η εκπαίδευση αφορά και φοιτητές εδώ? Σταδιακά, όπως σου είπα, έτσι, μετά από την εμπειρία που είχαμε με τα συνέδρια και σιγά σιγά πριν το συνέδριο κάναμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε νέους, νέους φοιτητές, νέους επιστήμονες, που μιλούσαμε για τα θέματα που θα μιλούσαν στο συνέδριο, τους ενημερώναμε και στη συνέχεια πηγαίναν και συμμετείχαν και στο συνέδριο και ήταν μια τελείως διαφορετική πια οπτική και γνώση που αποκτούσαν, γιατί είχαν πριν ενημερωθεί. Με αυτή την εμπειρία και χτίζοντας, προχωρήσαμε και βγήκαμε και πάρα έξω. Δηλαδή, αρχίσαμε να κάνουμε και πιο μεγάλα προγράμματα, με συνεργασίες, με φορείς από άλλες χώρες. Ώσπου το 1996 πια, καθιερώσαμε καλοκαιρινό πανεπιστήμιο. Σε συνεργασία με έναν οργανισμό από την Αμερική, μη κυβερνητικό πάντα. Και από το 96 μέχρι το... και σήμερα θα μπορούσε να πει κανείς, παρόλο που έχει αλλάξει η δομή το 12, συνεχίζουμε με αυτού του τύπου πια τα προγράμματα, πέρα από συγκεκριμένα και πολύ επίκαιρα. Δίνετε και υποτροφίες? Δίνουμε και υποτροφίες όσο μπορούμε και μαζεύουμε βεβαίως τα αντίστοιχα ποσά, γιατί δεν έχουμε χρηματοδότηση από πουθενά. Οπότε τα οποιαδήποτε έξοδα, αν μπορεί να τα πει κανείς, είναι από χορηγίες και μόνο, αποκλειστικά. Τα γραφεία του International Center for Reading Studies είναι πού? Συγκεκριμένα είναι στην Οδό Δροσοπούλου, το Διεθνές Κέντρο Ηγετικών Σπουδών, το λέμε ελληνικά. Είναι The International Center for Leading Studies, γιατί ίσως θα πρέπει να πω το χρησιμοποιούμε πολύ την αγγλική γλώσσα ως τη διεθνή γλώσσα,
Γιατί ό,τι κάνουμε, προσπαθούμε να το κάνουμε σε διεθνές επίπεδο. Mm-hmm. Άρα πρέπει να μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Διεθνές Κέντρο λοιπόν έγινε το 12. Γίναν κάποιες ανακατατάξεις με τα προβλήματα στην Αμερική, επειδή οι χορηγίες μέχρι τότε ήταν βασικά από Αμερική. Σταματήσαμε την άμεση συνεργασία με το Foundation, το αμερικάνικο, και αποφασίσαμε να το πάρουμε όλο στην πλάτη μας, ως Ελληνική Ένωση. Mm-hmm. Η Ελληνική Ένωση λοιπόν ίδρυσε το Διεθνές Κέντρο Ηγετικών Σπουδών με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση νέων και μεγαλύτερων και με επέκταση πλέον και σε πολλά άλλα προγράμματα όπως το Live Long It Cretan, που επικεντρώνει στην εκπαίδευση για τη μεσογειακή διατροφή και ειδικότερα την κριτική διατροφή, και έτσι, που είναι πιο μεσογειακή και από τη μεσογειακή. Στα Χανιά έχουμε πάει από το 2001. Mm-hmm. Και είναι το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο στα Χανιά, το οποίο είναι εξαιρετικό σαν εγκαταστάσεις. Είναι το αποτέλεσμα μιας ζωής του πρώην διευθυντή του, ο οποίος ανάλωσε τη ζωή του για να το φτιάξει. Είναι ένα διεθνές κέντρο και αυτό, γιατί είναι μέρος ενός κονσόρτσιουμ μεσογειακών πανεπιστημίων. Και το καλοκαίρι είμαστε πάντα εκεί. Με το καλό να ευχηθούμε όλα αυτά να πάνε καλά. Κάτι τελευταίο, είχες κάνει και κάποια πράγματα κάτω στην Αχαΐα? Στην Αχαΐα... Κάτι με λάδι έχω δει τελευταία, ότι κάνετε κάτι με παραγωγή. Α, ναι. Ο άντρας μου είναι από την Πάτρα. Και από τη Μυρτιά, που είναι ένα χωριό έξω από την αρχαία Ολυμπία. Και έχει μείνει εκεί ένα κομμάτι, τέλος πάντων, ελαιώνα από τους προγόνους. Και αποφασίσαμε ότι... Είχα πάντα ένα δεσμό με τη γη, πάντα με συγκινούσε. Να αρχίσουμε να το εκμεταλλευόμαστε. Και να βιολογικά. Γίνεται ελαιοπαραγωγή. Και γινόμαστε ελαιοπαραγωγή. Φέτος είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Βγάλαμε σχεδόν 2 τόνους. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραίες τροφές και ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε την κυρία Λίκη Μητσάκου για την παρουσία της. Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ και κάνετε πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση των κυλών του κοιλιακού τυχώματος. Και μαζί μας έχουμε το Γενικό Χειρουργό κύριο Φώτη Αρχοντοβασίλη. Καλώς ήρθατε. Είστε εξειδικευμένος στην προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική και τη χειρουργική των κυλών. Και μάλιστα πρόσφατα έχετε γίνει και διευθυντής χειρουργικής κλινικής. Οι κύλες είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει στο Αναδειξέτο, αλλά είναι τόσο συχνή η πάθηση και τόσες πολλές οι αποτελεσματικές πλέον τεχνικές αντιμετώπισης της, που θεωρούμε ότι το θέμα δεν εξαντλείται. Πολύ σύντομα θα μπορούσαμε να πούμε τι είναι η κύλη και σε ποια σημεία του κοιλιακού τυχώματος συνήθως εμφανίζεται. Ευχαριστώ για την ευγενική σου πρόσκληση, για τα καλά σου λόγια. Είναι αλήθεια ότι οι κύλες του κοιλιακού τυχώματος είναι πάρα πολύ συχνές και σχεδόν σίγουρα ένας στους 2 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής του μπορεί να αναπτύξει μία κύλη του κοιλιακού τυχώματος. Το κοιλιακό μας τύχωμα είναι μια θαυμαστή κατασκευή που καλύπτει την κοιλιά μας, τα σπλάχνα. Αποτελείται από μυς, από νευρώσεις και περιτονίες, που όμως σε κάποια σημεία του μπορεί να έχει κάποιες ευένδοτες θέσεις. Κάποια μικρά ανοίγματα, να το πούμε μικρά έτσι. Ανοίγματα. Γιατί περνάει ένα αγκείο εκεί. Πάρα πολύ σωστά. Οι βουβονικές περιοχές. Ένα τραύμα, ίσως. Mm-hmm. Είτε η βουβονική περιοχή όπου περνάνε τα αγκεία του όρχεως στον άντρα προς τα κάτω, είτε ο ομφαλοκύλι, είτε συγγνώμη, ο ομφαλός που έχει μια μικρή λεπτό τείχωμα, είτε γιατί κάποιος ασθενής κάποτε είχε κάνει ένα χειρουργείο και έχει εξασθενήσει το κοιλιακό του τείχωμα. Αυτές είναι περιοχές που είναι ευαίδωτες και μπορεί να περάσει ένα σπλάχνο μέσα από αυτή την περιοχή και να βγει έξω. Να προβληθεί προς τα έξω. Αυτή λοιπόν η μη φυσιολογική πρόπτωση, προβολή ενός ενδοκοιλιακού σπλάχνου από τη φυσιολογική του θέση που είναι μέσα στην κοιλιά να βγει προς τα έξω ονομάζεται κύλη. Ανάλογα τώρα με το που εντοπίζεται η κύλη παίρνει και το όνομά της. Αν παραδείγματος χάρη αυτή η πρόπτωση εμφανίζεται στους βουβώνες, ονομάζεται βουβονοκύλη. Αν εντοπίζεται στον ομφαλό, ονομάζεται ομφαλοκύλη. Ενώ αν είναι μετά προϊόν μιας επέμβασης, ονομάζεται μετεγχειρητική κύλη. Υπάρχουν βέβαια και πιο σπάνιες κύλες, όπως είναι οι κύλες
της οσφυϊκής περιοχής, οι κύλες επιγαστρικές, οι κύλες οι οποίες δημιουργούνται σε κάποια συγκεκριμένα ατομικά διαμερίσματα όπως την Spiegel, αλλά δεν είναι αυτό το σύνηθες και το συχνό. Οι προδιαθεστικοί παράγοντες τώρα που οδηγούν στην κύλη, ποιοι είναι? Μας εξηγήσετε ποια είναι τα τρωτά, ας πούμε, σημεία, τα ευένδοτα, όπως είπατε. Κάποιοι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν να συνδράμουν ώστε τελικά να έχουμε το φαινόμενο της κύλης? Παράγοντες υπάρχουν αρκετοί, προδιαθεστικοί παράγοντες. Καταρχήν είναι η γενετική κατασκευή μας. Μπορεί κάποιος να είναι έτσι προγραμματισμένος, έτσι ώστε σιγά σιγά μετά την ηλικία των 40 να αναπτύξει μια κύλη. Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η δουλειά, η εργασία, η βαριά χειρονακτική εργασία, η άρση βαρών, είτε γιατί είναι επάγγελμα, είτε γιατί κάνουμε γυμναστική. Επίσης, η παχυσαρκία. Το κάπνισμα. Γιατί? Γιατί η νικοτίνη καταστρέφει το κολαγόνο, το οποίο κολαγόνο είναι το βασικό συστατικό, τα τούβλα, το θεμέλιο συστατικό του κοιλιακού μας τυχώματος. Ένας χρόνιος βήχας, οι πολλαπλές εγκυμοσύνες που εξασθενούν τα κοιλιακά τυχώματα. Η υποσιτισμός, η υποθρεψία ή ακόμα και περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε διαταραχές στρέψης. Όλα αυτά είναι προδιαθεστικοί παράγοντες για να αναπτύξουμε κύλη. Και κάθε περίπτωση που αυξάνεται πολύ η ενδοκυλιακή πίεση, ο παχύσαρκος ασθενής, αυτός που βήχει πολύ, αυτός που σηκώνει βάρη, αυξάνει η ενδοκυλιακή πίεση με αποτέλεσμα να εύκολα να βγαίνει περιεχόμενο προς τα έξω. Κάποιο από τα σπλάχνα. Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κύλη δεν είναι μία πάθηση που μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Άρα όσο πηγαίνει θα χειροτερεύει. Αυτό είναι καλό για να το πούμε, για να το γνωρίζουν οι πάσχοντες, οι οποίοι πιστεύουν ότι ίσως ανατραπεί αυτό που νιώθουν και μπορούν να το αντιμετωπίσουν με ένα συντηρητικό τρόπο. Είναι πολύ σωστό αυτό, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η κύλη είναι ένα μηχανικό πρόβλημα. Δηλαδή, ανοίγει ένα στόμιο περισσότερο από όσο πρέπει. Κατά συνέπεια, η κύλη μπορεί μόνο να εξελίσσεται. Δεν μπορεί να σταματήσει ούτε να υποστρέψει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει ένα φάρμακο να πάρουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Χρειάζεται μόνο χειρουργική επέμβαση. Η οποία χειρουργική επέμβαση θα αποκαταστήσει το πρόβλημα, θα ξαναβάλει μέσα αυτό που βγήκε έξω και θα το κλείσει με ένα πλέγμα. Το δεύτερο σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι η χειρουργική επέμβαση αντιμετώπιση κύλης είναι μια προληπτική επέμβαση. Την κάνουμε με το που θα εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα στη συνέχεια. Να πούμε λίγο για αυτές τις αρνητικές συνέπειες, αν αφήσουμε μια κύλη να εξελιχθεί. Ένα τμήμα του εντέρου που θα βγει προς τα έξω, γιατί συνήθως έντερο είναι αυτό που προβάλλει μη φυσιολογικά, μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει τον πρώτο καιρό. Στη συνέχεια όμως, όσο αφήνουμε την κύλη, το έντερο αυτό μπορεί να μην μπορέσει να ξαναμπεί πάλι μέσα. Και σε αυτή την περίπτωση να δημιουργηθεί περίσφυξη. Δηλαδή το έντερο να αρχίσει να στριμώχνεται, να μην μπορεί να λειτουργήσει καλά, να διακόπτει τη αιμάτωσή του και στο τέλος να γίνει νέκρωση και περιτονίτιδα. Σε αυτή την περίπτωση, από μια καθαρή επέμβαση εμψυχρό που θα κάναμε, η επέμβαση μετατρέπεται σε ενθερμό, μεγάλη και σοβαρή επέμβαση που μπορεί να χρειαστεί μέχρι και άνοιγμα της χυλιάς και εκτομή εντέρου. Άρα, για να αποφύγουμε τέτοιες σοβαρές επεμβάσεις, αντιμετωπίζουμε την κύλη στα πρώτα στάδια, πριν δημιουργήσει προβλήματα, προληπτικά και δεν πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα αν το παραμελήσουμε. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Πλέον υπάρχουν πολλές τεχνικές, ελάχιστα επεμβατικές, που κάνουν και τη δική σας τη δουλειά ευκολότερη και το να το πάρουν απόφαση οι πάσχοντες ακόμα πιο εύκολο. Τουλάχιστον τους παρηγορεί ότι δεν θα πονέσουν, θα τελειώσουν γρήγορα και θα αντιμετωπίσουν κάτι που τους παιδεύει κάθε μέρα και επί πολλές ώρες, μέσα σε λίγες ώρες. Μιλήστε μας για αυτές τις μεθόδους. Λαπαροσκοπικές ή μη λαπαροσκοπικές? Πριν από 15-20 χρόνια δεν υπήρχαν ούτε τα πλέγματα ούτε λαπαροσκοπική χειρουργική. Έπρεπε ο ασθενής να υποβληθεί σε μια τομή, η οποία βεβαίως είχε πρόβλημα και τον πόνο και τη μεγάλη νοσοκομιακή παραμονή. Η πρώτη μεγάλη επανάσταση ήρθε με τα πλέγματα. Φτιάχτηκαν ειδικά πλέγματα συμβατά με τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες τομές και πολλά ράματα. Τα πλέγματα ήταν αυτά τα οποία κάλυπταν τον κενό και δημιούργησαν νέα δεδομένα. Σαν ένα δίχτυ που δεν αφήνει το σπλάχνο να βγει προς τα έξω. Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση ήταν λαπαροσκοπική χειρουργική. Με μικρές τομούλες μπαίναμε μέσα στην κοιλιά και με τη βοήθεια των πλεγμάτων φτιάχναμε την κύλη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει πια μια τρίτη επανάσταση που συνδυάζει περίπου αυτά τα δύο. Καταργείται η ανοιχτή χειρουργική,
Χρησιμοποιούμε την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της λαπαροσκοπικής και τα πλέγματα και τώρα πια κάνουμε μια ελάχιστα επεμβατική μη λαπαροσκοπική χειρουργική. Αμελαπαροσκοπική. Δηλαδή, πολύ μικρή τομή, πολύ ειδικά πλέγματα, μία τομή, πολύ ειδικά πλέγματα τα οποία μπορούν και μπαίνουν εύκολα μέσα στο πρόβλημα και το αντιμετωπίζουν, με πλεονεκτήματα τα οποία είναι ότι δεν έχουμε γενική νάρκωση, ότι ο ασθενής φεύγει την ίδια μέρα από το νοσοκομείο και ότι το κόστος τους είναι μικρότερο από τις λαπαροσκοπικές χειρουργικές. Σημαντικό και αυτό. Παράδειγμα αποτελεί η τεχνική on-step που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των βουβονοκυλών και μόνο. Είναι μια μέθοδος που επιτρέψτε μου να πω ότι δημιουργήθηκε αφού φτιάχτηκε το πλέγμα. Δηλαδή συνήθως λέμε ότι φτιάχνουμε πλέγματα για να στηρίξουν μια τεχνική. Εδώ δημιουργήθηκε το πλέγμα και στη συνέχεια φτιάχτηκε η τεχνική. Είναι ένα πλέγμα μοναδικό, η κορυφή της τεχνολογίας και με βάση αυτό το πλέγμα φτιάχτηκε η τεχνική on step. Πολύ μικρή τομή, όχι γενική νάρκωση αλλά τοπική, φεύγει την ίδια μέρα ο ασθενής από το νοσοκομείο. Πολύ σημαντικό ότι με αυτή την τεχνική αντιμετωπίζουμε τριών ειδών κύλες ταυτόχρονα. Εμείς έχουμε και ένα σχετικό βίντεο που βλέπουμε. Αυτό είναι πολύ σωστό. Μπορούμε να δούμε στο βίντεο τώρα ότι το ειδικό πλέγμα το οποίο υπάρχει και το πώς χρησιμοποιείται αντιμετωπίζει ταυτόχρονα λοξή, ευθεία, βουβονοκύλη και μυροκύλη. Και το κόστος είναι μικρότερο γιατί δεν χρησιμοποιούνται τα έξτρα υλικά της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Μάλιστα. Με τον ίδιο τρόπο, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, μπορεί να αντιμετωπιστεί και μια ομφαλοκύλη, όπου με μια πολύ μικρή τομή και με τοπική νάρκωση, ειδικά πλέγματα όπως αυτά που φαίνονται στο βίντεο, μπαίνουν και αντιμετωπίζουν μέσα σε μισή ώρα την κύλη και ο ασθενής φεύγει γρήγορα από το νοσοκομείο. Αυτή είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, αλλά μη λαπαροσκοπική. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι η κάθε επέμβαση την καθορίζει ο γιατρός ο εξειδικευμένος ανάλογα με το πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική για όλες τις καταστάσεις, όπως δεν είναι και η ελάχιστα επεμβατική μη λαπαροσκοπική για όλες τις περιπτώσεις. Ο γιατρός που είναι εξειδικευμένος και γνωρίζει να αντιμετωπίζει όλες τις σκύλες, ανάλογα με τη συμπτωματολογία του ασθενούς και τα προβλήματα τα γενικότερα του, θα αποφασίσει ποια είναι η σωστή μέθοδος για το πρόβλημά του. Ωραία. Εμείς λοιπόν, κλείνοντας συμπερασματικά, να πούμε ότι εφόσον η κύλη δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει από μόνη της με κάποια συντηρητική αντιμετώπιση, είναι καλύτερα για τον ίδιο τον ασθενή να σπέβδει να την αντιμετωπίσει πριν υπάρχουν οι αρνητικές επιπτώσεις που μας είπατε πριν από λίγο. Και φυσικά με βάση και τις τεχνικές αυτές, συζητώντας με τον χειρουργό του, θα αποφασίσει τι είναι το καλύτερο για τον ίδιο. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς. Να τονίσουμε ότι δεν περνάει μόνο του, ότι αντιμετωπίζεται γρήγορα, άρα αποφεύγουμε τα προβλήματα και ότι πλέον στη φαρέτρα μας έχουμε πάρα πολλές τεχνικές που σε καμιά περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με πόνο και με πολυήμερη παραμονή του ασθενού στο νοσοκομείο. Κύριε Αρχοντοβασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο πολιτισμός είναι το κομμάτι, το σημείο κατά τεθέν του αναδειξέ το. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στους εικαστικούς, η αλήθεια είναι. Και έτσι έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου Μυτιληναίου. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα. Η οποία όμως είναι και ποιήτρια. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Έχεις εκδώσει από τις εκδόσεις Αρναούτη την ποιητική σου συλλογή με τίτλο Κατάθεση ψυχής. Κατάθεση ψυχής. Και να μας διαβάσει αργότερα ένα ποίημα. Να σταθούμε λοιπόν στα εικαστικά πρώτα. Από μικρή λοιπόν αγαπούσες τη ζωγραφική και φοιτούσες στη σχολή Κλίμενς για διακοσμητικές τέχνες και αργότερα ασχολήθηκες με τη ζωγραφική στο γυαλί. Εξειδικευμένα πράγματα βλέπω. Είναι αρκετά πιο δύσκολο αυτό από τη ζωγραφική που όλοι έχουμε συνηθίσει τον καλλιτέχνη, τον εικαστικό. Καλά, αυτό είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Δουλεύεις με ψυχρό σμάλτο επάνω στο γυαλί, αλλά πρώτα περνάς μία φόρμα για να μπορέσει να σταθεί το σμάλτο, να μην τρέξει επειδή τρέχει. Και αυτό είναι. Κυρίως σε αυτό είναι σαν το βιτρό. Mm-hmm. Και το ονομάζουν ψευδοβιτρό. Δεν είναι.
Έχεις όμως ασχοληθεί και με την κατασκευή κοσμημάτων και μικροδιακοσμητικών. Ναι. Φτιάχνεις ακόμα κοσμήματα ή σε κέρδισε τελείως η ζωγραφική? Όχι. Τότε έφτιαχνα διαφορετικά κοσμήματα. Τώρα φτιάχνω κοσμήματα με μέταλλο, με πολύτιμες πέτρες. Mm-hmm. Γενικά. Τα οποία τα θέτεις προς πώληση ή είναι περισσότερο για σένα και για λόγους, ας πούμε, γκαλερί ή οτιδήποτε? Όχι, μπορεί να δώσω κάποια προς πώληση, mm-hmm. αλλά δεν έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό. Mm-hmm. Δωράκια. Mm-hmm. Έχει συμμετάσχει σε όλες τις σωματικές εκθέσεις του Δήμου Ζωγράφου, όπου φοιτούσες κιόλας με δασκάλους την Αντωνία Κάλιβα και τον Ανδρέα Συνόπουλο. Τι σημαίνει η έκθεση για ένα καλλιτέχνη και τι συναισθήματα γέμισες όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις εκθέσεις που έχεις συμμετάσχει? Η έκθεση... παίρνεις μέρος και νιώθεις κάπως διαφορετικά. Εκτίθεσαι στο κοινό πρώτα. Εκτίθεσαι στο κοινό. Το συνέστημά σου, ο πίνακά σου, τα χρώματα, ναι, η τεχνοτροπία. Ακριβώς. Νιώθεις μία υπερηφάνεια για τον εαυτό σου, ότι κατόρθωσες να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Μία πληρότητα. Mm-hmm. Και από εκεί θέλεις να κάνεις και άλλα πράγματα, να προχωρήσεις, να γίνεις καλύτερη, γιατί mm-hmm. ξεκινάς, δεν είσαι και πολύ καλή, και θέλεις όλο να προχωράς και να γίνεις καλύτερος. Mm-hmm. Στη συνέχεια όμως άρχισες να γράφεις ποίηση και έλαβες μέρος και σε διαγωνισμό ποίησης της τοπικής εφημερίδας πάλι του Δήμου Ζωγράφου, όπου βραβεύτηκες το 1997. Ναι. Στην ποίηση τι σε όθησε, ενώ είχες ήδη την έκφραση συναισθημάτων μέσα από τη ζωγραφική? Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο? Είναι αλληλένδετα, για μένα τουλάχιστον είναι αλληλένδετα. Καλά, η ποίηση μου άρεσε από πολύ μικρή. Γιατί μέσα στο σπίτι μου υπήρχε πολύ, η αδερφή μου διάβαζε ποίηση, εμένα μου άρεσε να διαβάζω. Ήταν κάτι που μου μιλούσε. Έγραφα όχι ποίηση, έτσι απλά, αλλά μεγαλώνοντας άρχισα να νιώθω κάπως διαφορετικά γράφοντας ποιητικές εκφράσεις, σε κάνει να ταξιδεύεις, να ονειρεύεσαι, οτιδήποτε, είτε γράφεις για πόνο, είτε για χαρά, είτε για οτιδήποτε, ταξιδεύεις. Πήρες μέρος το 2010 λοιπόν σε διαγωνισμό ποίησης στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, που είναι πασίγνωστος, με ψευδώνυμο Φιλαρέτη Μάνου και τίτλο Αποχρώσεις Ζωής. Θέλεις να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα? Πώς. Τα έχω συμπεριλάβει και στην ποιητική μου συλλογή. Mm-hmm. Μαέστρος ο αγέρας. Άνθια μυρωδάτα ταξιδεύουνε στην ομορφιά του άπειρου ονείρου. Κλαδιά αργοσιώνται. Πέλαγο πράσινο, της φύσης τραγουδώντας τη ζωντάνια. Φύσιμα σιγανό του ανέμου, εγχόρδων και πνευστών συναυλία, μουσική μιας αιώνιας αγαπημένης, της χαράς. Μαέστρος ο αγέρας έμπειρος, ρυθμό δίνει, παλμό ζωντάνια, στην ατέλειωτη της ζωής γιορτή. Στο άπειρο ταξιδεύω του ουρανού το πέλαγο, όταν τη μυστική της φύσης ακούω συμφωνία, να πάλετε με μαέστρο τον αγέρα. Θα μας το σχολιάσεις? Να σχολιάσω ότι με συνεφέρει... Το θέμα, τα χρώματα, ναι. Το συνέστημα που βγαίνει. Όταν γράφω ποίηση, βλέπω όλες τις εικόνες μπροστά μου, τα χρώματα, και με τον αέρα έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση, με ταξιδεύει. Μου φέρνει πολλές εικόνες μέσα στο χώρο. Όταν τον ακούω να περνάει μέσα από φυλλωσιές, όταν τον ακούω στη θάλασσα, μου δημιουργεί μια κατάσταση. Γι' αυτό το έγραψα. Να πούμε ότι έχουν δημοσιευτεί αρκετά ποίηματά σου. Πες μας πού έχουν δημοσιευτεί. Έχουν δημοσιευτεί στο Σπετσιώτικο Αντίλαλο, μια σπετσιώτικη εφημερίδα. Στον Δευκαλίων ο Θεσσαλός, στην Πνευματική Ζωή, σε μία συλλογή του Δημήτρη Μυτιλινέου στο Έκστασης, όπου εκεί έχουν δημοσιευθεί αρκετά στη συλλογή του, στην τοπική εφημερίδα του Εγάλεο, και τώρα να σας πω, δεν θυμάμαι, και σε κανένα δυο άλλα μέρη που δεν θυμάμαι. Μου είπες προηγουμένως ότι αγαπάς και έχεις ασχοληθεί με τη γλυπτική. Ναι. Θέλεις να μας μιλήσεις? Ναι, η γλυπτική ήρθε
σε συνδυασμό με όλα τα άλλα που ασχολούμαι, γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Και βλέποντας την αρχαία τέχνη, την αρχαία γλυπτική, κάτι με οθούσε μέσα μου και ήθελα να μάθω ορισμένα πράγματα. Οπότε αποφάσισα να πάω να κάνω σεμινάρια γλυπτικής. Ξεκίνησα στο Μουσείο του Μπενάκη και συνέχισα στο Μουσείο του Περαντινού, όπου εκεί έμαθα πλαστική γλυπτική. Mm-hmm. Όχι σμήλευση, αλλά να πλάθω, να φτιάχνω το γλυπτό. Και αυτό σε οδηγεί σε άλλα κανάλια. Σε κάνει, βλέπεις ότι από το τίποτα δημιουργείς κάτι, δίνεις ζωή σε αυτό που φτιάχνεις. Σκέπτεσαι, θα φτιάξω ένα κεφάλι και κάθεσαι και το φτιάχνεις. Σκέπτεσαι, θα φτιάξω ένα κορμό, οτιδήποτε. Και εκεί έμαθα να κάνω το ολόγλυφο και το ανάγλυφο. Θα κάνεις έκθεση γλυπτικής? Γλυπτικής χωριστά δεν κάνω, γιατί δεν έχω πολλά, δεν μπορώ να κάνω. Πάνε, ναι. Είναι λίγο δύσκολο να, στο χώρο μου, αλλά μαζί με την έκθεση της ζωγραφικής βάζω πάντοτε και πράγματα που αναφέρονται στη γλυπτική. Όπως επίσης φτιάχνω και ανάγλυφα στεφάνια σε συνδυασμό με τη γλυπτική, με το ανάγλυφό μου, με μέταλλο. Χειρίζομαι πολύ και το μέταλλο, φτιάχνοντας διάφορα πράγματα. Καλή τύχη λοιπόν. Ευχαριστώ. Στα επόμενα βήματά σου και σε όλα όσα έχεις κάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ανάδειξε το ο κύριος Διονύσης Δάγλας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγγραφέας και λογιστής, δηλαδή τεχνοκράτης καλλιτέχνης. Σωστά, όπως υποθετηθήκατε. Σωστά. Περίεργος συνδυασμός να γράφετε έτσι κομμάτια πιο λογοτεχνικά ενώ ασχολείστε με τα νούμερα. Επειδή ασχολούμαι με τα νούμερα και ασχολούμαι με ποικιλοτρόπος κάθε μέρα με πολλά νούμερα, η τέχνη είναι μόνο η διέξοδός μου. Και τόσο η φωτογραφία όσο και σαν συγγραφέας. Έχετε ασχοληθεί λοιπόν με την καλλιτεχνική ασπρόμαυρη φωτογραφία και έχετε κάνει και 4 εκθέσεις ομαδικές και μεμονωμένες. Πότε αρχίσατε να ασχολείστε με τη φωτογραφία και κυρίως γιατί με την ασπρόμαυρη και όχι με την... Τα τελευταία 8 χρόνια ασχολήθηκα ενεργά με τη φωτογραφία, γιατί ζούμε σε έναν έχρωμο κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να δούμε καθαρά το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία απομονώνει το φως και το διοχετεύει καθαρά στις συνήθειες και στα πρέπει που νιώθει ο καθένας. Αυτή είναι η μαγεία της τέχνης. Πείτε μας έτσι μερικά λόγια για τις εκθέσεις σας, τι αφορούσε κάθε μία. Και οι 4 εκθέσεις έχουν βάσει τον άνθρωπο μέσα στο τοπίο. Το τοπίο με ή χωρίς την παρουσία του. Και όλα έχουν φόντο, πρώτο ο άνθρωπος πώς βιώνει την καθημερινότητά του και πώς μπορεί να τα απεξέλθει σε κάθε μέρα και να διεκδικεί την καθημερινότητα. Mm-hmm. Πότε αρχίσατε να γράφετε το πρώτο σας βιβλίο με τίτλο «Πέτρινο άλογο»? Τι εκφράζει αυτό? Το «Πέτρινο άλογο» το έγραψα το Δεκέμβριο του 2014, τότε που εκδόθηκε όλες. Εκφράζει το, επειδή συναστρέφομαι με πολύ κόσμο που είναι γνωστόφιλοι, είναι ούτε γνωστοί ούτε φίλοι, είναι σαν ζυγαριά, αλλά αυτό που με ενοχλούσε ότι περισσότεροι ζούσαν σε ένα κοινωνικό πρέπει, μόνο και μόνο επειδή εκπαιδευτήκαν να ζουν έτσι. Mm-hmm. Όχι επειδή μπορούν να ζήσουν κάπως διαφορετικά. Και αυτό είναι κάπως παράλογο. Γιατί δεν μπορεί να έχεις γνώση, να είσαι ένας ενεργός άνθρωπος στην κοινωνία και να περιμένεις από άλλους να κάνουν κάτι για σένα. Να είσαι μόνιμα σε μια στάσιμη εξέλιξη. Και επειδή το μότο δικό μου είναι όχι στάσιμη εξέλιξη, μα μόνιμα σε εξέλιξη, λέω καλό έω είναι να κάποια στιγμή να γραφτεί αυτό. Πρωτοπόρος λοιπόν.
Ποιοι είναι οι ήρωες του βιβλίου σας? Θα θέλετε να μας δώσετε μια μικρή γεύση από την περιπέτεια? Οι ήρωες μου είναι τέσσερις. Είναι ο βασικός είναι Y580. Ο υπαλληλάκος νούμερο 580. Ψάχνει για δουλειά και η μόνη δουλειά που του βρίσκουν είναι να γίνει αναβάτης στο πέτρινο άλογο του Άρχοντα. Στον πλανήτη Γιαλούξ, ο μόνος Άρχοντας είναι ο Εξόλουξ. Ένας Άρχοντας που του δόθηκε εξουσία χωρίς να ξέρει να τη διαχειρίζεται. Γι' αυτό υπάρχει ο Μέγας Σύμβουλος, που είναι το παρασκήνιο του συστήματος. Αυτό διοχετεύει την ενέργειά του σε όλους άλλους και άλλοι ακολουθούν τα πρέπει του. Και έρχεται και μια γυναίκα, η Ελευθερία, που σαν γυναίκα, επειδή είναι η ίδια η φύση, μόνη μας εξέλιξη, εκπαιδεύει τον Y580 ότι δεν πρέπει να είσαι στάσιμη εξέλιξη, αλλά μόνη μας μια εξέλιξη. Όταν είσαι αναβάτης σε ένα πέτρινο άλογο, δεν μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο σου, τον κόσμο γενικότερα. Και έτσι πρέπει να εκπαιδευτείς να διεκδικείς την καθημερινότητά σου. Μιλήστε μας λίγο για το κεφάλαιο Κύπρος. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας εγκρίθηκε να μπω στις σχολικές βιβλιοθήκες, γυμνασίου και λυκείου. Αυτό είναι μια μεγάλη τιμή, γιατί όλο αυτό που είναι το πέτρινο άλογο είμαι εγώ. Είναι ένα βιωματικό βιβλίο στην ουσία. Το έχω καταλάβει. Και είναι και αυτό έκδοση, με συνεργασία με το My Story. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά να σου δίνεται μια ευκαιρία να μπορεί το έργο σου να βγει και έξω από τα στενά όρια του σπιτιού σου και να μπαίνει και σε άλλα σπίτια. Είναι μεγάλη δουλειά. Ναι, γιατί φεύγει ουσιαστικά εξωτερικό, δείχνει μια εξαγωγική δραστηριότητα. Και ότι και ο άλλος κόσμος γίνεται συνοδοιπόρος. Mm-hmm. Και είναι πολύ μεγάλο. Σε αυτό νιώθω πολύ περήφανος, γιατί όλα είμαι εγώ. Mm-hmm. Θα διαβάσουμε και ένα απόσπασμα. Ναι. Θα διαβάσουμε αυτό ακριβώς που είναι η στάσιμη εξέλιξη. Αν το αυτό είναι που είναι έτσι ένα ιδιαίτερο στοιχείο. Ωραία. Είναι γραμμένο σε μορφή ημερολογίου. Δηλαδή από τη στιγμή που γίνεται πλέον αναβάτης μέχρι τη στιγμή που βρίσκει πλέον λύτρωση. Είμαστε την 8η ημέρα. Και έχει έρθει σε επαφή με την Ελευθερία, που του λέει η Ελευθερία πως πλέον βρίσκεσαι πάνω στο είσαι αναβάτης, είσαι σε ένα πολύ ψηλό σημείο, αλλά είσαι παράλληλα και τόσο χαμηλά. Και αυτό τον έβαλε σε μια σκέψη. Ο Y580 έχει εκπαιδευτεί από παιδί να παραμένει σε μια στάσιμη εξέλιξη και να ακούει τους άλλους να λένε ότι θα κάνουν πράγματα. Όλο σε μια στάσιμη εξέλιξη, και αν κάποιος τολμούσε να κάνει ένα βήμα παραπάνω, ο κόσμος το μάλωνε, λέγοντάς του χίλια μη και δεν πρέπει. Έτσι και εκείνος από φόβο επέστρεφε πίσω στάσιμη εξέλιξη. Η στάσιμη εξέλιξη έγινε το παιχνίδι που ποτέ δεν ολοκληρώνεται, που παίζεται με στάσιμα άτομα και συνεχίζεται. Mm-hmm. Γιατί και εγώ, όταν αποφάσισα να γίνω συγγραφέας και το είπα στους δικούς μου δορυφόρους, μου είπανε, έλα μωρέ Διονύση, θα γίνεις συγγραφέας. Η απόδειξη όμως είναι ότι ευτυχώς που έγινα και με τη βοήθεια συνοδοιπόρων, γιατί σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που περνάει και το βιβλίο μου. Να πούμε επίσης ότι μελλοντικά θα ολοκληρωθεί και η έκθεση φωτογραφίας με βάση το πρώτο σας έργο. Τι να περιμένουμε από αυτή την έκθεση? Σε συνεργασία με έναν πολύ ταλαντούχο φίλο φωτογράφο. Αυτός θα βάλει τις φωτογραφίες εμπρεσμένες από τα μότο και τα πρέπει του συγκεκριμένου βιβλίου. Γιατί όλο το βιβλίο έχει εικόνες. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα που ολοκληρώνεται η ιστορία υπάρχει μία δράση και από τους τέσσερις βασικούς ήρωες και από τους υπόλοιπους που δεν είναι τόσο προβλημένοι. Προσεχώς θα ολοκληρωθεί και το δεύτερο σας έργο με τίτλο «Σου ανήκω μέχρι εκεί που με θες». Κάντε μας μια περίληψη εδώ τι θα περιμένουμε από αυτό. Και από ποιες εκδόσεις θα είναι? Θα είναι συνεργασία πάλι με το My Story. My Story Editions, ναι. Το «Σου ανήκω μέχρι εκεί που με θες» είναι σε μορφή επιστολών που είναι μέσα από το πρίσμα της αγάπης και του έρωτα. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι. Όταν διεκδικούμε έναν άνθρωπο, στην ουσία αυτό είναι όμως η κατάληξη. Mm-hmm. Όταν το άλλο άτομο δεν θέλει, σταματάει πλέον να υπάρχει και οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Και θα είναι συνδεμένο με απλές συνταγές μαγειρικής, γιατί ο έρωτας δεν είναι μόνο το πνεύμα, είναι και η σάρκα. Και έτσι, όπως στην καθημερινότητα πρέπει να τρεφόμαστε σωστά, πρέπει να τρεφόμαστε με πολύ αγάπη. Γιατί συνήθως στις σχέσεις, όταν δεν μαγειρεύεται σωστά ένα φαγητό, γίνεται αφορμή για έναν μελλοντικό πόλεμο. Γιατί το ένα μέλος μαγειρεύει με πολύ ακαρία και το άλλο εισπράττει μόνο γκρίνια.
Πολύ εμβληματικά όλα αυτά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα σχέδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το ανάδειξε τον κύριο Γιώργο Σιαφλά, ποιητή. Για την κρίσιμη καμπή, εκδόσεις Γαβριλίδη. Ακριβώς. Είναι το δεύτερο βιβλίο, λοιπόν, με ποίηματα που κυκλοφόρησε το 2014. Ναι. Σε αυτό το βιβλίο τα ποίηματα διαφοροποιούνται από το προηγούμενο, το έτσι συνέβη. Εντελώς. Έχουμε πάει σε πολυθεματική συλλογή, ναι, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Μπορεί να υπάρχουν πολύ ελάχιστα ποίηματα αναφερόμενα στο γεγονός το πρώτο. Έχει τα κοινωνικά, έχει σατυρικά και αισθηματικά και τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι πολυθεματική συλλογή και αναφέρεται σε όλα τα γεγονότα και τα συμβαίνοντα στην κοινωνία σήμερα. Mm-hmm. Αυτό παρουσιάστηκε επίσης στο Πειραϊκό Σύνδεσμο, με μια μεγάλη επιτυχία και αυτό. Έχετε επιλέξει κάποια ποίηματα που ξεχωρίζετε για τη θεματολογία τους, ίσως για κάποια συναισθήματα που δείχνουν... Κοιτάξτε, εγώ κάτι. Έχω επιλέξει ένα ποίημα το οποίο θα σας διαβάσω τώρα. Είναι «Στα κύθυρα». «Στα κύθυρα», το οποίο είναι κάπως αισθηματικό. «Στα κύθυρα». «Στα κύθυρα», μου είπες, «θέλω να πάω να ζήσω σε σπηλιά, στη σκόνη του καλοκαιριού, τη ζέστη και την αντιλιά. Δίχως αεροπλάνα, τρένα, κούρσες, τροχοφόρα. Τι σημασία είναι που θα βρίσκεται, κι αν είναι ανηφόρα ή κατηφόρα. Δε με ενημέρωσες τα ρούχα που θα πάρουμε μαζί μας. Για να φοράμε το χειμώνα, μην κρυώνει το κορμί μας. Ή θα βρισκόμαστε μέρα και νύχτα αγκαλιά, μέσα στη φλόγα του έρωτα πνιγμένη στα φιλιά. Μα δε σε ρώτησα για πρωινό το τι θα πάρουμε και το τι μάρκα από τσιγάρα θα φουμάρουμε. Ελληνικά τσιγάρα, πουρα ή στριφό τσιγάρι λύκη. Πάντως εκεί δεν θα χρειάζεται η εξυπνάδα, η μαγιά, το αντριλίκι. Επίσης δεν ερώτησα το τι θα τρώμε για μεσημεριανό, απογευματινό ή βραδινό. Θα κυνηγάμε μέσα στα δάση για να βρούμε τσίχλες, λαγούς ή και κανένα φασιανό. Και θα φυτεύουμε φασόλια, αρακά, πατάτες, αγκούρια και κρεμμύδια ή θα μαζεύουμε σμέρτα, κούμαρα, άγρια κάστανα, κεράσια και καρύδια. Αναλύστε μας έτσι λίγο ένα-δύο πράγματα μέσα από αυτό, αν θέλετε. Είναι πάρα πολλά ποίηματα, σας είπα. Έχει σατυρική ποίηση, mm-hmm, πολιτική επικαιρότητα μέσα και κοινωνικά θέματα τα οποία κυριαρχούν. Έχετε, ας πούμε, και το πολιτική και πολιτική. Ναι, έπιασα είναι... μόλις εγώ, ας πούμε. Ναι, είναι ένα. Είναι μέσα στην πολιτική σατυρική. Ναι. Σατυρική. Να διαβάσω πολύ λίγο. Ναι, βεβαίως. Όχι, πολύ καλό. Ωραία. Να πω για τους πολιτικούς, ήθελα λίγα λόγια. Που όλοι αποδείχτηκαν ανίκανοι λαμόγια. Χρόνια πολλά επέρασαν, τίποτα δεν αλλάζει. Ψέμα, απάτη και κλεψιά, κανένας δεν τρομάζει. Έκλεψαν, διόρισαν πολλούς, πόσους κανείς δεν ξέρει. Συντάξεις έβγαλαν πλαστές και ο κόσμος υποφέρει. Η Ελλάδα γέμισε τυφλούς, κανείς δεν αμφιβάλλει. Μα να δουλέψει ποιος μπορεί και χρήματα να βγάλει. Ανήκαν οι πολιτικοί, κλέφτες, ρουσφετολόγοι, χρόνια 50 χάθηκαν και έμειναν κούφοι λόγοι. Πολίτες τρέχουν παντού, αφήσεις να κολλάνε, να διορίσουν το παιδί, να κλέψουν και να φάνε. Γίνανε πράσινοι και μπλε, τι σημασία έχει. Το θέμα το πολιτικό, τι θέση θα κατέχει. Ένα μέρος του ποίηματος. Ναι. Είναι λίγο. Όχι, έχει και ακόμη πιο καυστικά. Στυλιτεύει πολύ και καυστηριάζεται πάρα πολύ. Ναι. Έχω αρχίσει και γράφω και άρθρα σε πεζό λόγο. Έχω αρχίσει και γράφω ένα μυθιστόρημα το οποίο. Δεν ξέρουμε τον χρόνο, γιατί εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχω ετοιμάσει το τρίτο βιβλίο. Πολύ ωραία, πολλά πράγματα. Είναι έτοιμο το τρίτο βιβλίο, θα το πάρουμε εντός των ημερών. Και πάμε τώρα για την μεγάλη γιορτή των Αγγελίων του Ιδρύματος. Αυτό ήθελα τώρα να συζητήσουμε, για το Ίδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου. Μπαλόγλου. Πείτε μας λοιπόν πώς σας ήρθε η ιδέα της ίδρυσης, σαφώς με την απώλεια της συζύγου, αλλά... Η ιδέα αυτή καθεαυτή μου ήρθε εμένα, διότι αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα αξιοποιηθούν και δεν θα αξιολογηθούν από ανθρώπους που θα έρθουν μετά από μένα, γιατί δεν έχω παιδιά. Και ήθελα να διατηρήσω ένα κτίριο παλιό νεοκλασικό που υπάρχει στον Πειραιά της συζύγου, και μέσα σε αυτό να βάλουμε πράγματα τα οποία θα μείνουν και μετά από εμάς.
Δηλαδή, αυτό τι θα βάλετε. Διάφορα προσωπικά αντικείμενα, ωραία, διάφορα παλιά αντικείμενα, mm-hmm, και άλλα πράγματα. Πέραν όλων αυτών όμως, η ουσία του Ιδρύματος δεν είναι αυτή. Η ουσία του Ιδρύματος είναι ότι θα δίνουμε βραβεία στους άριστους μαθητάς της τρίτης λυκείου κάθε χρόνο στον Δήμο Πειραιά και στην Ανατολική Αιγιάλια. Άρα είσαστε κοντά στον πολιτισμό λοιπόν. Ναι. Και στην παιδεία, σωστά. Ναι, το δεύτερο θέμα είναι ότι έχουμε συγκεντρώσει με τον κουνιάδο μου, τον αδερφό της γυναίκας μου, 5.000 βιβλία τα οποία έχουν μεταφερθεί ήδη στο Ίδρυμα, mm-hmm, και ηλεκτρονικοποιούνται για να γίνει μια δανειστική βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Το τρίτο θέμα είναι ότι θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε μέσα από το Ίδρυμα νέους λογοτέχνες, ποιητάς ή ιστοριογράφους ή εργασίες πανεπιστημίων, οι οποίες είναι ευρύτερο ενδιαφέροντος. Ναι. Και το τελευταίο θέμα που εγώ έχω στο μυαλό μου και είναι δύσκολο βέβαια στην εφαρμογή και θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε, είναι ότι θέλω να κάνω ένα διαγωνισμό ορθογραφίας. Έχει παραμεληθεί πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα και κακοποιείται συνεχώς και δεν βλέπουμε κάποια βελτίωση από την πλευρά της παιδείας. Αυτός ο διαγωνισμός όμως πρέπει να είναι καθαρά αμερόληπτος και να γίνει σε πανελλήνιο επίπεδο, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολύ περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε αυτό και να δώσουμε και τη βαρύτητα που χρειάζεται για να έχει μια απήχηση ότι έχει ενδιαφέρον να ξέρουμε την ελληνική γλώσσα. Και βέβαια έχει και έτσι νομίζω και εγώ και πολύ καλά κάνετε και τα στηρίζετε όλα αυτά κοντά στον πολιτισμό, στη γλώσσα μας, στην ποιήση, στο νέο κόσμο, στους μαθητές που θα τους βραβεύσετε. Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που σκέφτεστε να κάνετε εις μνήμη της συζύγου με το Ίδρυμα αυτό. Ναι, αυτό ήταν η σκοπή. Ήταν και κάτω το ήθελε και εκείνη ασφαλώς. Ωραία. Οπότε είσαστε κοντά σε όλα αυτά και στην ποιήση και στο μυθιστόρημα λοιπόν. Η τρίτη ποιητική συλλογή που βγαίνει πατέρα θετό. Είναι επίσης πολύ θεματική. Πώς λέγεται? Η τρίτη λέγεται Γαλάζια Λιαχτίδα. Από τις εκδόσεις? Από τις εκδόσεις του ιδίου. Αυτοέκδοση είναι αυτή και θα είναι θα και η τέταρτη. Θα το παρουσιάσουμε και αυτό όταν θα έρθει. Ναι, θα το παρουσιάσουμε. Όταν θα έρθει θα το δώσουμε και αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή τύχη σε όλα αυτά. Να είστε καλά. Στο κρίσιμη καμπή λοιπόν από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Και εσείς επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Σαφλά. Επικοινωνούμε λοιπόν με την Dr. Susan Rich, η οποία είναι παιδοψυχίατρος και έχει γράψει το βιβλίο «Σιωπηλή επιδημία, το ταξίδι μιας ψυχιάτρου πέρα από τα όρια του θανάτου». Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του βιβλίου, Σουζάν? Μπορείς να μας μιλήσεις γι' αυτό? Ο σκοπός του βιβλίου είναι να ενημερώσει το κοινό για την νευροαναπτυξιακή διαταραχή που συνδέεται με την προγεννητική έκδεση του εμβρίου σε αλκοόλ. Μάλιστα. Και σε ποιο κοινό απευθύνεται το βιβλίο σας? Σκοπός του βιβλίου μου είναι να ενημερώσει το κοινό για ένα πρόβλημα γνωστό ως νευροαναπτυξιακή διαταραχή που συνδέεται με την προγεννητική έκθεση του εμβρίου σε αλκοόλ. Είναι μια κατάσταση που συμβαίνει στα έμβρια πριν ακόμη οι γυναίκες αντιληφθούν ότι είναι έγκυες και συμβαίνει αν εκείνες καταναλώνουν αλκοόλ στα πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης. Αυτό το βιβλίο πραγματικά απευθύνεται σχεδόν σε όλο τον πληθυσμό, κυρίως σε νεαρούς ανθρώπους που είναι φοιτητές πανεπιστημίου, μαθητές γυμνασίου λυκείου, καθώς και σε επαγγελματίες ανθρώπους από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, ψυχιάτρους εργαζόμενους στον τομέα ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς. Τώρα πες μας για τον τίτλο του βιβλίου «Σιωπηλή επιδημία». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ο τίτλος «Σιωπηλή επιδημία» σημαίνει ότι αυτό το πρόβλημα συμβαίνει στους ανθρώπους χωρίς οι ίδιοι να το αντιλαμβάνονται και μάλιστα τα παιδιά με αυτό το πρόβλημα κυκλοφορούν ανάμεσα στον κόσμο χωρίς να μπορεί κανείς να διακρίνει την πάθησή τους. Έτσι είναι παιδιά με μαθησιακά προβλήματα, με προβληματική συμπεριφορά, με συναισθηματικές διαταραχές, των οποίων οι γονείς συχνά δεν αντιλαμβάνονται την αιτία που τους προκαλεί αυτά τα προβλήματα. Αυτή είναι και η λόγη που αποκαλείται σιωπηλή. Το επιδημία, από την άλλη, προκύπτει από το γεγονός ότι στην Αμερική το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται σε
ένα στα 20 παιδιά, σαν στατιστική. Δεν γνωρίζω για την Ελλάδα, αλλά γνωρίζω ότι και σε άλλα μέρη του κόσμου αποτελεί επιδημία, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν γνωρίζει ότι προκαλείται από την προγεννητική κατανάλωση αλκοόλ. Ένα μέρος των εσόδων του βιβλίου θα διατεθεί σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 2014 από την Dr. Susan Rich, τον οργανισμό Seventh Generation Foundation. Μίλησε μας λίγο πιο λεπτομερώς για τον οργανισμό αυτό. Λοιπόν, ο οργανισμός αυτός ιδρύθηκε με σκοπό να ενημερώσει σχετικά με αυτό το πρόβλημα, ώστε να μπορούμε να προτρέψουμε την εμφάνισή του, να την προλάβουμε. Και έχουμε και ένα ειδικό blog πρόληψης του προβλήματος. Ο άλλος σκοπός του Seventh Generation Foundation είναι να αναπτύξει προγράμματα στέγασης ανά περιοχή για νέους ανθρώπους με αυτό το πρόβλημα, ώστε να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα στην κοινωνία χωρίς την υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών. Ξέρετε, είναι ένας τρόπος να ζήσουν την ζωή τους ανεξάρτητα από τους γονείς τους, να εργάζονται, να πηγαίνουν σχολείο και να είναι ενσωματωμένοι σε μια κοινωνία με άλλους ανθρώπους. Πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο σας? Διατίθεται για ανάγνωση και ως e-book? Ναι, αυτή τη στιγμή εκδίδεται από το lulu.com, μια ηλεκτρονική εκδοτική εταιρεία, και θα είναι διαθέσιμο και ως e-book αργότερα μέσα στη χρονιά. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι είχα τη χαρά να γνωρίσω και να αναπτύξουμε και μια όμορφη φιλία με την Dr. Susan Rich μέσα από το 34ο Διεθνές Συνέδριο της Ακαδημίας της Ψυχικής Υγείας και του νόμου που διεξήχθη στη Βιέννη στην Αυστρία τον Ιούλιο. Ήταν πολύ όμορφο για μας να σε έχουμε στην εκπομπή μας και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το βιβλίο σου. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν χαρά μου που μίλησα μαζί σας.